Καλημέρα σας, κύριε Κατηφέ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για το πρωινό ξύπνημα. Κάθε γονιός που πάει το παιδί στο σχολείο έχει ίσως τα τελευταία δύο χρόνια και ίσως και φέτος πολύ περισσότερο αυτή την έγνοια μέσα του. Τι, μην τυχόν γίνει κάτι με το παιδί εντός ή εκτός σχολείου. Μην τυχόν το ίδιο το παιδί έχει ακολουθήσει μια τραπό που δεν την έχουν πάρει είδηση και πολλοί γονείς σύρονται στην αστυνομία καθημερινά. Κοιτάτε, είναι κάτι το οποίο είναι αντικειμενικό. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ και τα φαινόμενα δυσκολικής βίας και τα φαινόμενα της νεανικής παραβατικότητας. Σας με επιτραπεί να πω ότι κάθε γονιός που πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο θα πρέπει να πηγαίνει το παιδί του έχοντας στο κεφάλι του ότι, ή στο μυαλό του ότι το παιδί θα πάει με τη χαρά να κατακτήσει τη γνώση, τη μόρφωση, αλλά παράλληλα και την κοινωνικοποίηση. Γιατί για μας, όσους τις χιλιάδες γονείς που είμαστε στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία, το σχολείο δεν είναι μόνο ένα κτίριο, δεν είναι μόνο ο χώρος κατάκτησης της γνώσης, είναι και χώρος κοινωνικών συναναστροφών. Άρα είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα πώς το ίδιο το σχολείο βοηθάει να ολοκληρώνει την προσωπικότητα του μαθητή, ώστε αν το θέλετε να διαμορφώνουμε αντισώματα σε τέτοια ζητήματα όπως είναι τα ζητήματα της ενδοσχολικής βίας ή της νεανικής παραβατικότητας. Μιλάμε για ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο όσο και αν το ψάχνουμε βλέπουμε ότι διαρκώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ρίζες του είναι στα ίδια τα πρότυπα, τις αξίες που διαμορφώνει η νέα γενιά μέσα στην κοινωνική στιγμή που ζούμε, μέσα στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που ζούμε. Θέλετε να πείτε ότι η νέα γενιά διαμορφώνει μια σειρά αξιών βλέποντας στην τηλεόραση αυτά που βλέπει ως αποτύπωμα της κοινωνίας, ακούγοντας, βλέποντας το πολιτικό σύστημα όπως αποτυπώνεται, ακούγοντας τη συζητήση μέσα στο σπίτι πώς οι οικογένειες και οι γονείς χειρίζονται και αντιμετωπίζουν τα πράγματα, βλέποντας το ενδεχόμενο προοπτικών ή μη προοπτικών, άλλα δυσκολίες υπήρχαν πάντα, κύριε Κατηφέ, και άλλες γενιές πέρασαν πολύ πιο δύσκολες στενοπούς. Και στην εποχή βέβαια της ψηφιακής οπτικής και επικοινωνίας, ένα σύγχρονο παιδί έχει πολλές προκλήσεις να χειριστεί και δεν είναι εύκολο. Βλέπουμε περιστατικά από την Αλεξανδρούπολη που ήταν 5 ετών παιδάκια μέχρι την Νίκαια που ήταν 10 ετών παιδάκια. Και προβληματίζεται κανείς τι οδηγεί τα παιδιά ή ενός γονέων στους συλλόγους, θα το συζητάτε κάθε μέρα φαντάζομαι. Τι τα οδηγεί σε αυτά τα βήματα? Δεν είναι απλά ότι το συζητάμε, γιατί το να συζητάμε είναι προφανώς, εννοώ ότι σας απασχολεί και καίει. Ναι. Κατάλαβα το ερώτημα. Το να το συζητάμε και να περιγράφουμε όλοι αυτό που βλέπουμε είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι να ψάξουμε τις αιτίες και να προτείνουμε και να βρούμε και τρόπους λύσης. Και μάλιστα, επειδή πολύ σωστά είπατε, μας καίει, αγωνιούμε και κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του είτε να είναι θύμα είτε να είναι θήτης, και ας με επιτραπεί να πω είτε να είναι και παρατηρητής, γιατί έχουμε και το φαινόμενο περιστατικών βίας, όπου δεκάδες μαθητές απλά παρακολουθούν το περιστατικό βίας ή το καταγράφουν στο τηλέφωνό τους και διαμορφώνοντας μια πολύ πιο πολύπλοκη κατάσταση. Άρα βάζουμε εκτός από το θύμα και το θήτη, εμάς μας απασχολεί και η θέση του παρατηρητή, που δείχνει ότι έχουμε μια γενιά που πολλές φορές ένα κομμάτι της είναι παθητικός δέκτης στην αδικία. Θα συνηγορήσετε ενδεχομένως, παρακαλώ. Αξίζει να πούμε ότι δεν είναι και δεν είναι σωστό να στιγματίζουμε και μια ολόκληρη γενιά. Παιδιά, τι θέλουμε να πούμε? Προφανώς. Είτε ο θήτης, είτε το θύμα, είτε τα παιδιά που είναι παρατηρητές, σε μια ιδιαίτερη στιγμή της ζωής τους μπορεί να φτάσουν σε αυτή τη θέση. Άρα είναι σημαντικό πώς θα τους βοηθήσουμε να απεμπλακούν από αυτή τη θέση, γιατί εκτός από τα περιστατικά της νεανικής βίας έχουμε και εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές οι οποίοι με τα παραδείγματά τους συλλογικά έχουν αποδείξει ότι είναι μια γενιά που μπορεί, αν το θέλετε, στην κοινωνική αδικία που ζει να απαντήσει. Προφανώς, κύριε Κατηφέ, δεν είναι γενική αδικανής, αλλά είναι πολλά τα περιστατικά. Δύο χρόνια πριν ξεκίνησαν να εμφανίζονται και βεβαίως. Άρα πρέπει να βάλουμε στο ερώτημα την επίδραση της πανδημίας, το πώς επέδρασαν τα δύο χρόνια κλειστά σχολεία, μία περίοδο
που οι μαθητές αντικειμενικά για μεγάλο χρονικό διάστημα αποκόπηκαν από τον φυσικό κοινωνικό τους χώρο που είναι το σχολικό περιβάλλον από τη μία. Παράλληλα την ίδια περίοδο αποκόπηκαν και όλες οι άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, τα αθλητικά προγράμματα, τα πολιτιστικά προγράμματα που βοηθούν ένα νέο άνθρωπο να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα. Εδώ μπαίνει και ο ρόλος του σχολείου. Εμείς θεωρούμε ότι, για παράδειγμα, δεν είναι έξω από τη συζήτηση το ζήτημα ότι την περίοδο της πανδημίας, όταν έκλεισαν τα σχολεία, οι μαθητές που πήγαιναν έκτη δημοτικού ξαναβρέθηκαν στο φυσικό τους χώρο, στο σχολικό περιβάλλον, στην τρίτη γυμνασίου, έχοντας χάσει μια πολύ σημαντική περίοδο της ζωής τους, την προεφηβεία. Είναι κατανοητό. Άρα είναι σημαντικό αυτό που λέμε τελικά, απέναντι στον ατομισμό, απέναντι στο δίκιο του ισχυρού, εμείς πρέπει να προβάλλουμε στα παιδιά μας την αξία της συλλογικότητας, την ικανότητα της συνύπαρξης. Θεωρούμε ότι κομβικό είναι και το σημείο το πώς λειτουργεί το σχολικό περιβάλλον σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, κύριε Κατηφίδα, θα συνηγορήσετε ότι κανείς αν προσπαθεί να χαρτογραφήσει σε έναν βαθμό τα περιστατικά, βλέπουμε πολλές περιπτώσεις όπου λειτουργεί το σύνδρομο της αγέλης, το σημείωνε και οι επιστήμονες. Και εκεί πια ένα απόκειται σε ένα παιδί δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά πώς θα μπορέσει να πει ένα ηχηρό ή σιωπηλό όχι και να αποστρέψει την κεφαλή και να φύγει από την αγέλη χωρίς να γίνει θύμα της. Ναι, κοιτάτε, γι' αυτό εμείς λέμε, επειδή μας απασχολεί συνολικότερα το ζήτημα κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων και των παιδιών μας, την περασμένη σχολική χρονιά έγιναν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα με πρωτοβουλίες συλλόγων γονέων, με κοινωνικούς επιστήμονες για αυτά τα ζητήματα. Την ανάγκη πρώτα και κύρια να ενημερωθούμε ως γονείς, να δούμε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης, αλλά και να επεξεργαστούμε και ένα, αν το θέλετε, διεκδικητικό πλαίσιο πάλης προς την κυβέρνηση, το πώς μπορεί καλύτερα να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα. Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστούν με μια άκρατη καταστολή, αλλά κυρίως με την πρόληψη. Εκεί νομίζουμε πρέπει να πάει και να στραφεί η συζήτηση. Τι μέτρα πρόληψης παίρνονται, για παράδειγμα, πώς λειτουργούν τα κέντρα πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και πόσα προγράμματα κάνουν στα σχολεία, αφού είναι υποστελεχωμένα. Πόσες σχολές γονέων λειτουργούν στη χώρα. Πόσοι νέοι άνθρωποι σήμερα έχουν τη δυνατότητα της ελεύθερης. Εδώ θα μου επιτρέψετε, κύριε Κατηφίδα, να σας ευχαριστήσω. Πριν σας ευχαριστήσω, θα μου επιτρέψετε να επισημάνω και πόσοι γονείς πηγαίνουν στις σχολές γονέων, όπου λειτουργούν και όσες λειτουργούν. Επειδή δεν λειτουργούν λοιπόν και επειδή δεν υπάρχουν σχολές γονέων, γι' αυτό εμείς, σαν σύλλογοι γονέων και σχολές γονέων, διεκδικούμε να ενισχυθεί ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου μέσα στα σχολεία. Διεκδικούμε να ενισχυθούν τα μαθήματα που βοηθούν τον μαθητή να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα, και αν το θέλετε διεκδικούμε και ένα σχολικό περιβάλλον που δεν θα είναι ασφυκτικό και πιεστικό για τα ίδια τα παιδιά. Κύριε Κατηφέ, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα.